Με απόφαση κατά πλειοψηφία, η Κέντρο Κεντρική Ένωση Δήμων Γενική Συνέλευση, μετά από έναν έντονο διάλογο και από προβληματισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την μεγάλη δυσκολία που περνάει η χώρα μας αυτό το διάστημα, να πάρει μια απόφαση ευθύνης. Απόφαση ευθύνης η οποία ήταν στην κατεύθυνση ότι θα δώσουμε τους πόρους στα αποθεματικά των Δήμων εφόσον ο Πρωθυπουργός, εφόσον η κυβέρνηση δηλώσουν ότι αυτό είναι απαραίτητο, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό αυτό το ποσό για τη σωτηρία της χώρας, και όχι μόνο αυτό, ότι εάν χρειαστεί και αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης να δώσουν και τις δικές τους αντιμισθίες, τους δικούς τους μισθούς, τα δικά τους έξοδα παράστασης, αλλά και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι, οι υπόλοιποι κρατικοί αξιωματούχοι να πράξουν το ίδιο, έτσι ώστε να έχουμε μία λύση σωτηρίας, όπως λένε. Πιστεύω προσωπικά, και αυτό βγήκε μέσα από τη συνέλευση, Τετάρτη συνεδριάζει πάλι το ΔΣ αναμένοντας τις όποιες εξελίξεις, ότι πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα των αποθεματικών των Δήμων, γιατί ακριβώς υπάρχει μία απόσταση από αυτά τα οποία χρειάζεται η χώρα. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι περίπου τα διαθέσιμα των Δήμων δεν μπορούν να καλύψουν ούτε δόση, ούτε καθημερινότητα, ούτε τίποτα άλλο. Ίσα-ίσα θα δημιουργηθούν μία σειρά προβλημάτων, θα σταματήσουν να λειτουργούν υπηρεσίες καθημερινότητας, καθαριότητες, ηλεκτροφωτισμοί, προνοιακές δομές και πολλά άλλα. Θα αποσυντεθεί και η τελευταία μονάδα που υπάρχει και είναι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, η Δήμη. Από εκεί και μετά πρέπει ο καθένας με συνέστηση ευθύνης να αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Η ΚΕΔΕ πήρε πραγματικά μία αυτοδιοικητική απόφαση, μία απόφαση που έχει να κάνει με το μέλλον του θεσμού και με την καθημερινότητα των πολιτών στην κυριολεξία. Αυτοί οι οποίοι μειοψήφισαν, οι λίγοι που μειοψήφισαν, ήταν κομματικά εντελώμενοι, γιατί σε αυτή την συγκυρία δεν μπορεί να λειτουργήσει με τέτοια κριτήρια.